5, 4, 3, 2, 1. Μοναδικές γεύσεις από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, γεγονός 2024. Συγχαρητήρια. Με γεύσεις και αρώματα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γέμισε το μετρό του Συντάγματος στην καρδιά της Αθήνας στο πλαίσιο της δεύτερης έκθεσης «Μοναδικές γεύσεις από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη». Η έκθεση διοργανώνεται με πρωτοβουλία και μέρημνα του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τη στήριξη της περιφέρειας. Κοιτάξτε, πράγματι, «Μοναδικές γεύσεις» δεν είναι απλός τίτλος, είναι μια πραγματικότητα. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα και έχει καταφέρει μικροί, λίγο μεγαλύτεροι μεταποιητές, οικοτεχνίες να έχουν δώσει αυτή την υπεραξία στα προϊόντα. Εδώ τα επιμελητήρια δίνουν τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους μεταποιητές να μπορέσουν να προβάλλουν τα προϊόντα στο κέντρο της Αθήνας. Να τα γνωρίσουν δηλαδή οι Αθηναίοι, οι τουρίστες που είναι πολλοί αυτή την εποχή, αλλά και όλοι οι Έλληνες. Σε αυτή και γενιάζω αυτή τη σημαντικότατη έκθεση για τη χώρα μας, αλλά ειδικότερα για τη Μακεδονία και τη Θράκη, μοναδικές γεύσεις από τη Μακεδονία, από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που έχουμε πραγματικά καλή επιτυχία και έτσι να όσοι μπορούν να μας ακούσουν μέσα από το διαδίκτυο, να τους καλέσω να έρθουν να γευτούν από εδώ κοντά τα εξαιρετικά προϊόντα και αυτοί όλοι οι άνθρωποι να είναι οι διαφημιστές αυτών των προϊόντων σας. Τα επιμελητήρια, η περιφέρεια και αυτές οι εκθέσεις είναι ένα βήμα πραγματικά ώστε αυτό που παράγει ο παραγωγός να αποκτά υπεραξία αλλά και να γίνεται γνωστό στον κάθε Έλληνα και όχι μόνο στον Έλληνα αλλά στο παγκόσμιο γίνεται. Η περιφέρειά μας έχει τα καλύτερα προϊόντα, τα οποία από αυτά που βλέπετε εδώ πέρα κάποια εξάγονται στο εξωτερικό. Ευελπιστούμε ότι θα γίνουν και εμπορικές συμφωνίες όπως έγινε το 2022. Καλές πωλήσεις σε όλους, καλά αποτελέσματα στη σημερινή έτσι εδώ πέρα διοργάνωση και να ευχηθώ καλές επιτυχίες στον καθένα ξεχωριστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η περιφέρεια εδώ πέρα στηρίζει από τη δράση των επιμελητηρίων, γιατί πραγματικά η εξωστρέφεια πρέπει και γενικότερα τα προϊόντα να βγουν από την περιοχή μας, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ευρώπη. Έχουν δυνατότητες, έχουμε δυναμικούς παραγωγούς, έχουμε δυναμικούς επιχειρηματίες. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, ενισχύουμε τους ανθρώπους μας, γιατί αυτό χρειάζονται. Είπαμε που δεν κατάφερα να βρίσκομαι μαζί σας, αλλά σας στέλνω όλη μου την ενέργεια και κυρίως τις ευχές μου για μια άκρως επιτυχημένη έκθεση. Πολλά μπράβο σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη μοναδική διοργάνωση που δίνει την προβολή που αξίζει στα ξεχωριστά προϊόντα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φυσικά ανοίγει το δρόμο για τη γνωριμία τους με το ευρύ κοινό αλλά και γενικότερα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των παραγωγών μας. Στέκομαι βέβαια στην πολυπληθή και δυναμική παρουσία του στην έκθεση, καθώς αντανακλά το δυναμισμό και την διαρκώς αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων. Η ελληνική γη άλλωστε μας πρικίζει με τα άκρως ποιοτικά προϊόντα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να καταδείξει η έκθεσή σας στην καρδιά της Αθήνας και είμαι βέβαιος πως θα τα καταφέρετε περίφημα. Εδώ στην καρδιά της Αθήνας, στον πιο κεντρικό σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, χτυπάει τώρα η γαστρονομία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μιας περιοχής με τεράστια παράδοση και ιστορία, που καλό είναι να τη γνωρίσουν όλοι οι Αθηναίοι και όλοι οι Έλληνες. Εμείς τα ξέρουμε αυτά βέβαια. Και εγώ από την Καβάλα, τη Δράμα, την Ξάνθη. Έχουμε μεγαλώσει με όλα αυτά τα τρομερά τοπικά προϊόντα, τα μέλια, τους κουραμπιέδες, τις καριώκες, όλα τα φυσικά προϊόντα. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή των επιμελητηρίων και της περιφέρειας εκεί της περιοχής. Υπήρξε μια καταστροφή. Είμαστε απόλυτα βέβαια και σας παρακολουθούμε και σαν Υπουργείο και σαν κυβέρνηση ότι ξεκινήσατε μια προσπάθεια να εκπληρώσετε πληγές. Όσο το δυνατόν περισσότερο το κάνετε, τόσο πιο γρήγορα θα επανακάμψουν αυτές οι επιχειρήσεις που είδατε εκεί, που οι μισές καλλιέργειες τους πάνε καταστροφές και έχουν άριστα και παιδικά προϊόντα. Μένουν όρθιοι, μένουν ζωντανοί και αμάχονται για να μπορέσουν να κρατήσουν τον Εύρο μπροστά. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι με την περιφέρεια μας μαζί θα ενισχύσουμε να ακολουθούν αυτές τις πληγές. Πρέπει ο κόσμος που επισκέφτεται αυτό το χώρο, το μετρό, που είναι το κεντρικότερο σημείο, με πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, πρέπει να γνωρίσει τα τοπικά μας προϊόντα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Είμαστε εδώ και φυσικά όλα μαζί τα επιμελητήρια, με τη βοήθεια της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καταφέρνουμε και υλοποιούμε τη φετινή έκθεση. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ όλα τα επιμελητήρια, όλες οι τοπικές μας επιχειρήσεις,
να κάνουμε γνωστά τα προϊόντα, το brand name της περιοχής, να ακουστούν, να έρθουν και οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες εδώ στο μετρό, να γευτούν, να αγοράσουν και πραγματικά να τους μείνει στο μυαλό το τοπικό προϊόν της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης, της Κομωτινής και της Αλεξανδρούπολης. Είμαστε στην καρδιά της Αθήνας, στο μετρό του Συντάγματος, για 4 μέρες. Χτυπάει η επιχειρηματικότητα της τοπικής μας οικονομίας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεύτερη χρονιά φέτος, γίνεται θεσμός, δεν είναι πλέον κάναμε κάτι και το ξεχάσαμε. Κάθε χρονιά θα είμαστε εδώ στο μετρό του Συντάγματος, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για 1 εκατομμύριο κόσμο που περνάει από το μετρό του Συντάγματος. Άρα αυτός ο κόσμος θα περάσει από εδώ, θα δει τις επιχειρήσεις, θα γευτεί και θα μπορεί να αγοράσει. Άρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που κατορθώσαμε και φέτος να είμαστε στο Σύνταγμα και ελπίζω και οι επιχειρήσεις μας να μείνουν ικανοποιημένες. Εξαιρετικά προϊόντα, εξαιρετικές γεύσεις, γεύσεις με ιστορία ετών που έρχονται εδώ για να συστηθούν στους κατοίκους της Αθήνας και στους επισκέπτες της Αθήνας. Καλούμε όλους τους κατοίκους ή επισκέπτες της Αθήνας μέχρι το Σάββατο να επισκεφτούν την έκθεση, να δοκιμάσουν τα προϊόντα της Ροδόπης και να στηρίζουν τις επιχειρήσεις της επαρχίας. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα, που κατά καιρούς έχετε έρθει στη Θράκη, δώσετε πίστη και αγάπη σε αυτή την περιοχή και σήμερα με την παρουσία σας εδώ τονίζετε ότι αυτό δεν το είπατε μόνο θεωρητικά, αλλά το πιστεύετε και το κάνετε πράξη. Με ιδιαίτερη χαρά η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων στηρίζει αυτή τη δράση των επιμελητηρίων, των συγκεκριμένων επιμελητηρίων, να δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό εδώ της Αθήνας, που είναι πάνω από 5 εκατομμύρια, να γνωρίσουν τα προϊόντα. Και από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνουν σε καταστήματα της αγοράς, οπότε είναι μια ευκαιρία να μπουν ενεργά μέσα στα καταστήματα της χώρας. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειάς μας. Είναι σημαντικό γιατί προωθεί ταυτόχρονα τις γεύσεις, τα τοπία και όλο αυτός ο συνδυασμός συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και σε συμβολή στην εθνική μας οικονομία. Επαναλαμβάνω, τα προϊόντα μας είναι εκλεκτά, πρέπει να μας σκεφτούν και τουριστικά, αλλά και να γευτούν τις ωραίες γεύσεις που έχουμε. Κουβαλούμε ιστορία μέσα από την οποία διδάξαμε τη σπουδαία γαστρονομία που είχε η περιοχή μας και συνεχίζει να κρατά τα σχήμπτρα. Απίστευτες γεύσεις, απίστευτοι άνθρωποι. Εμείς στην περιφέρειά μας, αυτό που έχουμε να κάνουμε, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, ενωμένοι να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, να προβάλλουμε τα αντικείμενά μας, να προβάλλουμε πάνω απ' όλα τα προβλήματά μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις. Εμείς σαν περιφέρεια στηρίζουμε τον θεσμό και εγώ στους αντιπεριφερειάρχες και φυσικά ο περιφερειάρχης και εδώ όλα τα επιμελητήρια έχουν μια αγαστή συνεργασία επωφελία των επιχειρήσεων και του τόπου μας. Εμείς ως Δήμος Παγκαίος, ακόμη και με την παρουσία μου εγώ, είμαι εδώ για να στηρίξω και τους επαγγελματίες που υπάρχουν παγκαιορείτες, αλλά φυσικά και την τοπική μας οικονομία. Εδώ δεν φαίνεται μόνο ένα μικρό δείγμα των παραγωγικών δυνατοτήτων του ελεύθερου επιχειρήν, το οποίο επίσης οφείλουμε να προστατεύουμε ως κόρυνο οφθαλμού και όχι να επιβαρύνουμε, αλλά να απελευθερώνουμε ώστε να αναδείξει τις δυνατότητες του. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι θερμά συγχαρητήρια σε όσους για δεύτερη φορά λοιπόν έχουν αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω όλους και τον κύριο Υπουργό που παρίσταται και δίνει έμπρακτο το μήνυμα της συστράτευσης, τους συναδέλφους από τους άλλους νομούς και από τα άλλα κόμματα. Κυρίως αξίζουν συγχαρητήρια στους παραγωγούς που κατάφεραν, ξεπέρασαν όλα τα προβλήματα της περσινής χρονιάς, αυξημένα κόστη παραγωγής και είναι σήμερα εδώ.